με τη γλώσσα της καρδιάς θα σου μιλώ και με τα χέρια θα σου λέω παραμύθια στις αγάπης μας τις ράγες θα κυλώ ταξιδεύοντας του ονείρου την αλήθεια στις ψυχής την αμμουδιά θα περπατώ τραγουδώντας τη ζωή μας τα γραμμένα και στις σκέψεις τη χορδή θα ακροβατώ σε ένα μέλλον που δεν ήταν για μένα. We'll sing these stupid songs forever. Can you feel... Μπορούν να καταλάβουν ότι αγαπώ τον Αντώνη. Δεν έχει σημασία η αναπηρία του. Είναι σπουδαίος άνθρωπος ο Αντώνης, την Αντιγόνη. Τι όμως σπουδαίος. Είναι πάρα πολύ ερωτικός μαζί μου, είναι πάρα πολύ τρυφερός. Δεν ξέρω πλέον τι θα κάνω. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσω πλέον. Κάμε υπομονή, Νεύη μου, σιγά σιγά. Πώς είναι υπομονή, ρε Αντιγόνη. Παρακάμαντο, ειδικά η γιαγιά μου. Άρχισε να γίνεται αγενής πλέον. Άσε που συμπεριφέρεται άσχημα το Αντώνη. Δεν του φέρεται καλά. Τα ξέρει. Η γιαγιά σου είναι μεγάλη γυναίκα. Και έχει τις αντιλήψεις της. Δεν είναι εύκολο να τις εσκάλεις από το μυαλό. Γιατί να τις εσκάλω, ρε Αντιγόνη, α. Είναι δική μου η ζωή. Αν έχω πρόβλημα, εγώ θα έχω το πρόβλημα. Καταλαβαίνω, σε τι να σου πω. Η μαμά σου. Μαμά μου. Μαμά μου ζει με χάπια. Τι εννοείς. Είχαμε πολλά προβλήματα Αντιγόνη σαν οικογένεια που ήμασταν. Ο παπάς μου. Τι σου λέω τώρα, Ζεσέ, να ντρέπομαι πολλά. Ο παπάς μου έφυγε από το σπίτι πριν πάρα πολλά χρόνια. Έπινε, ναι, μέθηκε. Εγώ μεταχειρίζεται τη μάμα μου και εμάς. Άφησε μας ένα σωρό χρέη που τα χαρτιά που έπαιζε και φιντζάθηκε μας μόνες μας. Εντάξει, τι λέω. Καταλαβαίνω. Μόνη της που μας εμεγάλωσε και το πράγμα έφερε της κατάθλιψη. Πίνει χάπια η μαμά μου. Τελευταία έσυζε η λίγκο σου. Είναι καλά, είναι καλά, είναι καλά η μαμά. Και έχω και τη γιαγιά μου να μου λέει πως να την πεθάνω με τούτα ουλά που βλέπει. Κάμνει μου ψυχολογικό πόλεμο, καταλαβαίνεις το. Δεν έχω έναν άνθρωπο να στηριχτώ, ρε Αντιγόνη. Έλα. Μάνα με λίγκο μου. Και πώς είναι να αντέξεις ακόμα. Ο Κουνάση, άκου τον Αρκάγγελο. Να σου φωνάζει. Α! Γεια σου, Ελεγκού. Καλώς τους, καλώς τους. Ευχήσου, αδερφή. Του κυρίου, κυρία Ελεγκού μου. Είστε καλά. Να καλά. Κάπως απάσανα. Μα περάστε. Περάστε.
Έλα, κάτσε αδελφή. Και πέ μου τι να σε κεράσω. Τίποτε, ευχαριστώ. Πρέπει να πάω πίσω. Η Άννα. Πέ μου όμως είτε που να σε κεράσω για να τη φωνάξω. Καλά, εντάξει. Μια λεμονάδα. Εντάξει. Άννα, έλα κόρη μου και θέλουσε. Ευχαριστώ, αδελφή, που ήρθες να με φέρεις σε ταλαιπώρησας. Είναι χαρά μου, Αντώνη μου. Εξάλλου να δω και λίγο την Άννα. Είδες την Ελέγγου. Μου μιλά. Είναι ταλός να... Αντώνη μου, εσύ θα κάνεις τσίνο που σου είπε η γερόντισσα και με φοάσαι. Εύη μου, πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να σε βοηθήσει. Αλλά δεν θέλω να με παρεξηγήσεις. Δεν να σε παρεξηγήσω, Αντιγόνη μου. Πέ μου. Έχω επειρά πολύ βοήθεια μου μια γερόντισσα. Γερόντισσα. Ναι, την ηγουμένη του μοναστεριού που πάμε με την Άννα. Α, ναι, ναι, μπράβο. Ποιο μου μιλήσει ο Αντώνης για τη γερόντισσα. Μάλιστα, πρέπει μου να πάω να εξομολογηθώ. Τούτον ήθελα να σου πω κι εγώ. Πιστεύω να βοηθηθείς πάρα πολλά. Δεν ξέρω, ρε Αντιγόνη μου. Εντάξει, πιστεύω, αλλά... Δεν μπορώ να πάω να ανοίξω την ψυχή μου και να πω ολόκληρη τη ζωή μου σε έναν άγνωστο άνθρωπο. Εντάξει, εντάξει. Έτσι έλεγα κι εγώ μέχρι που επί Εύη. Δεν φαντάζεσαι τη διαφορά. Μα τι διαφορά, δεν είναι το ίδιο όταν επισκέπτεσαι έναν ψυχολόγο. Καμία σχέση. Εύη, η εξομολόγηση είναι μυστήριο. Αλλά εγώ δεν μπορώ να σου εξηγήσω ακριβώς τον το πράγμα. Πρέπει να το ζήσεις εσύ ίδια. Και να πάεις γιατί το νιώθεις, όχι γιατί σου το λέω εγώ. Δεν ξέρω, ρε Αντιγόνη μου, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν πάω κάθε Κυριακή εκκλησία, αλλά πιστεύω. Εντάξει, αν περάσω από μια εκκλησία, να σταματήσω, να μπω μέσα, να ανάψω ένα κερί, να πω την προσευχή μου, αλλά ως τσάμε, δεν μπορώ να ανοίξω την ψυχή μου σε έναν άνθρωπο. Άγνωστο. Και εξάλλου, ακούμε τόσο για τους παπάδες, ρε Αντιγόνη. Συγγνώμη που σου μιλώ έτσι. Όχι, αγάπη μου, εντάξει. Είπα σου, πρέπει να το νιώσεις εσύ ίδια για να πάεις. Πρέπει να το νιώσεις μες στη ψυχή σου. Όσο για τους παπάδες, Εύη, ακούμε μόνο τα κακά. Ναι, ναι, τούτον... Εσύ μου το πεις ο Αντώνης. Μα έτσι είναι. Τα καλά δεν τα ακούμε. Και στο κάτω-κάτω και είναι να κρυθούν πιο αυστηρά από μας, ναι. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να μας αφορά τι κάνουν τζίνοι. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Και υπάρχουν ιερείς, υπάρχουν πάρα πολλά καλοί ιερείς. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ψάξεις και να βρεις. Τι να ψάξω, ρε Αντιγόνη. Εγώ θέλω να λύσω το πρόβλημα εδώ και τώρα. Δεν μπορώ άλλο να βλέπω τον Αντώνη να υποφέρει. Δεν μπορώ να βλέπω τη μάμα μου να στενοχωρεί. Δεν μπορώ να βλέπω τη γιαγιά μου σε αυτήν την κατάσταση. Δεν αντέχω. Τι να μου κάνουν οι παπάδες και οι γερόντες. Εντάξει, αγάπη μου. Άμα θέλεις, έλα μαζί μου μια μέρα να τη γνωρίσεις και βλέπεις. Εντάξει. Γιατί είπα σου, εγώ δεν μπορώ να σου μεταφέρω τον το πράγμα. Πρέπει να το ζήσεις εσύ ίδια. Αντιγόνη μου, συγγνώμη να σε στεναχωρήσω, αλλά έτσι νιώθω. Η αγάπη μου, μα γιατί να με στεναχωρήσεις. Έτσι έλεγα κι εγώ πριν να πάω. Λοιπόν. Θες να μιλήσω εγώ της γιαγιάς σου. Λέεις. Θα δοκιμάσω. Και να καταφέρεις και τίποτε, δεν αλλά... Ευχαριστώ, ρε Αντιγόνη. Ευχαριστώ που έκατσες και άκουσες με. Είχα το πάρα πολύ ανάγκη. Τίποτε, αγάπη, τίποτε. Είπα σου, με στεναχωριέσαι. Και με να χώνεσαι. Κάμε υπομονή και όλα να πάνε καλά. Εκπληξή!
πόνεσαι την ευχή σου. Του κυρίου, αγάπη μου. Τι καμνείς, είσαι καλά. Μια χαρά είμαι. Θα πω τι ήρθες. Έφερα τον Αντώνη, μας είπε μου γερόντισσα να το φέρω. Επειδή κοίτα τη γερόντισσα. Η λεμονάδα σου, αδερφή. Ευχαριστώ τις ευλογίες του κυρίου να είσαι. Να είστε καλά. Αδερφή, νεκταρία την ευχή σου. Του κυρίου, αγάπη μου. Τι κάνεις. Καλά, χαίρομαι πολλά που σε βλέπω. Πώς ήρθες. Έφερα τον Αντώνη. Α, μάλιστα. Αδελφή, να σου γνωρίσω την Εύη. Α, γεια σου, Εύη μου. Γεια σας. Άκουσα τα καλύτερα λόγια για σένα. Τον Αντώνη, φαντάζομαι, α. Τον Αντώνη. Ιωάννα μου, πού είναι. Επεθύμησα το μωρό μου. Ναι, σπίτι. Είναι ιδιαίτερα, αλλά μείνεις ακόμα μια ώρα θα τη φέρω. Αγάπη μου, πρέπει να πάω πίσω στο μοναστήρι. Μα αμέσως, γίνεται να μείνεις λίγο να τα πούμε. Καλά. 5 λεπτά όμως. Άδεια. πρέπει να φύγω εγώ, Αντώνη μου, να σε πάρω τηλέφωνο. Εντάξει. Χάρηκα που σας γνώρισα. Γεια σας, κοπέλε. Γεια σου, Εύη μου. Στην ευχή του κυρίου, κορή. Έχω να σου πω πράγματα. Να σε πάρω τηλέφωνο. Ε, κοπέλες, θα μου πείτε ευχαριστώ που σας έφερα την αδελφή. Ευχαριστούμε. Παρακαλούμε. Αδελφή, την ευχή σου. Εγώ πάω μέσα να κάνω την υπακοή μου στη γερόντισσα. Με την ευχή της, Αντώνη μου. Τι υπακοή θα κάνει. Της αγάπης. Ήμουν να εξαπολύσω τον μπαστούνι για να έρθω να σ' αγκαλιάσω. Ελεγκού, πέμουν να έρθω κοντά σου. Έχω δουλειά. Συγχωράμε, Ελεγκού, αν σε πίκρανα. Ο Θεός να σε συγχωρήσει. Εν μπορεί να με συγχωρήσει ο Θεός αν με συγχωρήσεις εσύ. Άι στο σερί μου. Κύριε Λαϊσόρ, να μου σε πιάσε τώρα. Συγχώρα. Ζητώ σου συγγνώμη. Γιατί από την πολύ μου την αγάπη για την Εύη επλήγωσα σε χωρίς να το θέλω. Συγχώρα με, έχω πολλά μεγάλων εγωισμό μέσα μου. Θέλω όμως να ξέρεις ότι αγαπώ την Εύη παραπάνω από οτιδήποτε άλλο σε τούτον τον κόσμο και ότι μπορώ να την κάνω ευτυχισμένη. Μπορεί να έχω πρόβλημα αναπηρίας, αλλά αγαπώ τη σαν την ψυχή μου. Και καταλαβαίνω σε πώς νιώθεις. Συγχώρα. Αντώνη! Ναι. Τίποτε. Τίποτε. Εγώ σε παρακαλώ. Εγώ. Δεν ξέρω να μπορώ να κάνω. Ξέρω, βοήθαμε, σε παρακαλώ, κυρία μου και λέω μου. Σε παρακαλώ. When you were here before,
Έχω λίγη δουλειά ακόμα, θα τελειώσω σε καμία ωρίτσα. Οπότε θα πάω σπίτι και θα περάσω μετά να σε πάρω να βγούμε, οκ? Μόλι να σου πω κάτι. Μην με παρεξηγήσεις. Κουράστηκα. Σε παρεξήγησα. Έλα, μην με κάνεις να νιώθω άσχημα. Καθόλου, εγώ νιώθω άσχημα. Έκανα κάτι που σε πείραξε? Και όχι τίποτα. Απλώς δεν μπορώ να βγω. Κρυώνω. Νιστάζω. Α, κατάλαβα. Δηλαδή σε έκανα να νιστάζεις. Σταμάτα. Με έκανες ευτυχισμένη. Και χαρούμενη. Αλήθεια? Αλήθεια. Θέλω να μου το ξαναπείς. Με έκανες ευτυχισμένη και χαρούμενη. Ωραία. Λοιπόν, ευτυχισμένη και χαρούμενη κοπέλα. Σ' αφήνω γιατί αλλιώς θα κοιμηθώ στο γραφείο και θα τα πούμε αύριο. Εντάξει. Και ελπίζω να μην κρυώνεις και να κοιμηθείς. Θα προσπαθήσω. Ωραία. Τώρα τα ξαναπούμε. Εντάξει, θα περιμένω. Καληνύχτα. Και όνειρα γλυκά. Ναι. Τίποτα. Μήπως είδα ένα μικρό χαμόγελο ή είναι η ιδέα μου? Είδες. Ωραία. Α, και για να ξέρεις, έχω φάει 3 ώρες με το διαμέρισμά σου, έτσι? Βάλτε στο λογαριασμό. Α, γι' αυτό να είσαι σίγουρη. Λοιπόν, άντε. Γεια. Καληνύχτα. Ξενοδοχείο στο Άμστερνταμ, μην τζεφτήκα. Εσύ σοβαρό μιλάς τώρα, παιδί μου, ότι μείνεις μέσα στο ξενοδοχείο. Βέβαια, είμαι κουρασμένος. Εντάξει, για εμάς τώρα το ταξίδι είναι λίγο ρουτίνα. Κοίτα, ρε, κοίτα. Εγώ ψοφώ για ένα ταξίδι και εσύ μιλάς για ρουτίνα. Ναι, μα εγώ κάνω τα 2-3 φορές την εβδομάδα. Ναι, βέβαια, κυρία, υπάρχουν και οι τυχεροί. Σιγά του τυχερού, δεν δουλειά. Άντε, με παραπονιέσαι, γιατί κάνει τσίνο που θέλει και πιάνει έναν καρό λίγρε. Σιγά, ρε, μα να μου πιάνουμε 5 ψωροσιλιά και ευκάλετε μα που τα ρουθούνια. Μα λίρε ή ευρώ? Ευρώ. Α. Εσύ, άμα πουλήσεις, κυρία Γεωργίου, έναν έτσι πίνακα, πόσα παίρνεις? Άμα πουλήσω και άμα με πληρώσουν... Τι εννοείς άμα σε πληρώσω? Δεν ξέρεις τώρα, φίλοι γνωστοί, θέλουμε το μήνα με τα χρονολογημένες επιταγές, ψυχάνουμε... Δεν μιλάς σοβαρά. Oh, yes. Θα αναλάβω εγώ μάνατζερ. Α, ναι, ως γεγονός, θέλω έναν. Δεν τα πάω καθόλου καλά με τα οικονομικά. Σοβαρά, εγώ έκλεισε, τέλειωσε. Δεν σου πάει. Δεν μου πάει, πρόσεξε. Καλησπέρα σας. Βεβαίως, ναι. Σήμερα έχουμε την έκθεση της κυρίας Άννας Γεωργίου. Καταπληκτική ζωγράφος, φοβερή δουλειά, ναι. Ναι. Να δείτε μόνο πώς χρησιμοποιεί τα πινέλα και τα χρώματα, φυσικά. Είναι σαν να παίρνει το πινέλο, να το βουτάει στην ψυχή της και να δημιουργεί στον καμβά. Σε έναν αποκρυσταλλοποιημένο κρύσταλλο που κρυσταλλίζει κάτι τέτοια. Έφτιαβασα μια φορά σε μια μπροσούρα που ίσως σε μια, πώς τη λένε, γκαλερί, ένας κριτικός τέχνης. Δεν κατάλαβα λέξη, και νευρίασα. Να σου πω, μην μιλάς έτσι, διότι τούτα ακούει ο κόσμος και δεν έρχεται στις εκθέσεις, διότι νομίζουν ότι κάνουμε ένα καταλαβιστικά πράγματα. Μα ένα καταλαβιστικά που κάνουμε. Και εσύ, τεκνοκρούτε, απογοητεύεις με. Ήρθε το γλυκό σου. Ω, νουλα δικά μου, κύριε Λεγκού, ή να φάει η Γιάννα? Άρα μου, η Γιάννα έτσι τρώει. Καλύτερα. Όχι, να το γυρίσω έτσι. Με τρώει με τίποτε. Εμένα είναι η μισή, αντιθωρείς. Προσέχει, δηλαδή τώρα πώς θα προσέχει, και γιατί προσέχει. Τι να ακούς, ξέρεις πόσο τρώω? Φάεις, δεν φάεις, εγώ τα γλυκά μια φορά θα τα χτυπήσω. Πώς να αρχίσω? Όπως θέλει να αρχίσεις, καλύτερα γλυκά, ένα ξαναφάες. Ξανάφα, Ελεγκού μου, τότε που ήμουν εξής. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσω με το βαζανάκι, μετά θα πάω στο καρυδάκι. Μετά το κυτρόμιλο και για γλυκό στο τέλος το καρπούζι. Σοβαρό μιλάς τώρα ότι να φάεις 4 γλυκά? Θα προσπαθήσω. Γιατί, ωε? Φάει, Αλέξη μου, φάτα! Δεν μπορεί να κάνω μια ρεγκού μου, μια χαρά. Χαλάλη σου, γε μου! Τι να σου πω τώρα! Γυρίζει μου το καρδάκι.
Ναι. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Εγώ βαριέμαι. Βαριέσαι? Πλήττω στο γραφείο. Τι μπορώ να κάνω γι' αυτό? Αν ερχόσουν να πάμε καμιά βόλτα. Κάνει κρύο. Τόσο το καλύτερο. Δεν βάρεθηκες κλεισμένη στο ξενοδοχείο? Τι να κάνω. Περιμένω κάποιον κύριο να μου βρει διαμέρισμα. Θα σου βρει. Πώς? Πλήττοντας το γραφείο? Όλος ο κόσμος για σένα ψάχνει. Α, με υποχρεώσατε. Σε υπενθύμησα. Τότε έλα από εδώ. Σε λίγο. Θα σε περιμένω. Αγάπη μου. Κατερίνα, εσύ? Εγώ, μωρό μου. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Πολύ καλά. Βρήκες διαμέρισμα? Ψάχνω ακόμα. Η μάμα που είναι? Στον κήπο με το συμμαθητή της, τον Αλέξη. Α, ωραία. Τι ωραία? Τι εννοείς, αγάπη μου, τι ωραία? Η μάμα ήταν κλεισμένη πολύ καιρό. Καιρός να αρχίσει να γνωρίζει νέους ανθρώπους. Μπορεί να αποφασίσει να παντρευτεί. Είπαμε. Είπαμε τα. Αλλά προτιμούσαμε. Ούλε προτιμούσαμε, αγάπη μου, αλλά καμιά φορά η ζωή δεν τα φέρνει όπως τα θέλουμε. Δεν θέλω να στενοχωριέσαι, εντάξει? Εντάξει. Αλλά έτσι που είδα τον Αλέξη, φαντάζομαι τι ωραία θα ήταν αν ήταν ο παπάς. Καταλαβαίνω σε. Θέλω να με πιάνεις τηλέφωνο όποτε θέλεις και να μιλούμε. Και να μιλάς και με τη μάμα, να της λες τι αισθάνεσαι. Εντάξει? Εντάξει. Θες να σου τη φωνάξω? Όχι. Άφησε την τώρα. Να την πιάσω μετά. Πέντες ό,τι έπιασα, εντάξει? Εντάξει. Αγαπώ σε. Κι εγώ, αγάπη μου. Φιλάκια πολλά. Γεια σου. Αρσάλα του ανθρώπου. Έφαντα ούλα. Τι λες, αλάβη μου? Να πω να πω, μάνα μου. Εδώ, παραμείνω μόνο. Τι κάνει η μαμά? Η μάμα μια χαρά. Εσύ τι κάνεις, δαμέ? Έκλεισαν τηλέφωνο η θεία Κατερίνα. Πάρ' το τηλέφωνο της μάμας. Τι πέρα να πιάσει μετά. Α. Να μου βάλει σε μένα ένα γλυκό τραπονίσιο κανένα. Πονίδι εσύ. Να φάμε που έναν ελέγκου. Α, να φάμε θέλουμε ένα λάμπο, μπορούμε. Έλος πάντων. Ας έγινε καταπινιστό, κάτι να καταφέρουμε. Πάτε πάμε, έλα. Τελικά είσαι πολύ τυχερή. Εγώ τυχερή? Ναι. Μην είσαι στο πιο όμορφο περιβάλλον στην Κύπρο. Α, γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό. Δεν μπορεί ο καθένας, κυρία Γεωργίου, να έχει έτσι αυλή. Τα αυλή δηλαδή. Τέτοια ανέκταση. Αλήθεια, πόσα στρέμματα είναι? Δεν ξέρω. Ερώτησες ποτέ ο παπάς σου πόσα στρέμματα είναι η περιουσία σας? Όχι. Άμα έρθει η ώρα να τα μοιράσετε με τις αδερφές σου, να ρωτήσεις. Δεν νομίζω να περνά από καμιά στο μυαλό του το πράγμα. Τώρα όχι, αλλά μόλις πλακώσουν οι γαμπροί, να ρωτήσεις. Άντε, σταμάτα. Γιατί είναι έτσι που γίνεται πάντα? Γίνεται, αλλά γιατί μιλούμε τώρα για το θέμα, δεν μπορώ. Όχι, να το συζητήσουμε. Τώρα που θα σε παντρευτώ, θέλω να ξέρω ακριβώς τι μου αναλογεί. Πρικοθύρα. Εμάνα μου, πολλά μεγάλες οι ανάγκες. Για όνομα του Θεού. Εγώ με ένα μισθό τι να προλάβω? Και εσύ ζωγράφος. Ενώ αν τα κόψουμε τούτα ούλα σε οικόπεδα, φκαινούν τουλάχιστον 20. Που 300.000 λίρες το έναν. Ξέρεις πώς θα φκαινούν? Είμαι ποτέ καλή στα μαθηματικά. 6 εκατομμύρια λίρες. Άρεσε, βέβαια. Άντε, πλήρη σταμάτα, γιατί δεν σου πάει αυτός ο ρόλος. Καλά. Πάντως η πρόταση ισχύει. Και χάρισμα σας τα οικόπεδα. Να μου με κοιτάς έτσι. Αφού ξέρεις, πάντα ήμουν ερωτευμένος μαζί σου. Μπορεί να χαθήκαμε, αλλά τώρα που σε ήβρα, θέλω να σε ξαναχάσω. Αλέξη, και εγώ ήμουν ερωτευμένη μαζί σου. Αλλά είμαστε μαθητές.
Βέβαια. Βέβαια τι. Κοίταξε, δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη να ξεκινήσω οτιδήποτε. Σε πότε θα είσαι έτοιμη? Αλέξη, έχω ένα μωρό. Είναι πολλά τα θέματα. Δηλαδή, τι μου λες? Εντάξει, έκαμες μια υπέροχη κόρη. Να μείνεις μόνη σου μια ζωή. Δεν ξέρω, αλλά... Συγγνώμη, ευνηδία σας, δεν το περίμενα. Ωραία. Σε ευνηδία. Αλλά έπρεπε να σου πω πώς νιώθω. Τι να κάνω, να περιμένω να το καταλάβεις και να έρθω να σου πω μια ημέρα κι αν με σχέσεις. Άννα, εγώ σοβαρό μιλώ. Αλέξη, δεν ξέρω τι να σου πω. Εντάξει. Πάρε το χρόνο σου. Θέλω να το σκεφτείς. Φυσικά θα προτιμούσα να έρθεις και εσύ να μου πεις δέχομαι. Είμαι ερωτευμένη μαζί σου, δεν ήξερα πώς να σου το πω. Αλλά εντάξει. Μπορώ να περιμένω. Ξέρω ότι φαίνομαι. Τι κάνουν οι καλοί μαθητές μου? Κύριε Νικοπαλέ. Συγγνώμη για σας, διακόψα. Όχι, εννοώ, πάλι έφερες γλυκό. Μα μου το ζητά, δεν μπορώ να της το αρνηθώ. Η Ιωάννα, γλυκατζού. Ναι, πάρα πολλά. Πού είναι τώρα? Μέσα. Θέλω να τη δω πριφίο. Ναι, να πάμε να τη δεις. Τι άλλα νέα? Νέα, εντάξει. Απογειωνόμαστε, προσγειωνόμαστε. Κάποια φορά ανώμαλα. Ανώμαλα. Όχι, εντάξει, θα ήθελα πολλά να σε έχω σε κάποιον ταξίδι μαζί μου κάποια στιγμή, κύριε Νικολαίδη. Και μην ανησυχείτε, οι συνάδελφοι λένε ότι κάνω πολλά καλές προσγειώσεις. Μην με παρεξηγείς, αλλά έχω φοβία με τα αεροπλάνα. Θα σε βάλουμε στο πιλωτήριο, δεν θα καταλάβεις τίποτα, δεν θα βοηθήσω. Αποκλείεται. Χαρήκα που σε είδα, Νικολάου. Να σας αφήσω να τα πείτε. Να καθίστε μαζί μας, θα τα πούμε όλοι μαζί. Πρέπει να πάρω το γλυκό στο σπίτι. Θέλει ψυγείο. Ήταν λίγο περίεργο, ή φαίνεται μου? Ωραία, μια χαρά ήταν. Όχι, ένα ήταν μια χαρά. Και την άλλη φορά που μας έφερε να μιλούμε στην αυλή, ήταν λίγο έτσι κουμπωμένος, λίγο σφιγμένος. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Νικολαίδης, ένιωσε πάντα η αγαπημένη του μαθήτρια, ήταν έτσι λίγο τσιμπημένος μαζί σου? Αν πας είναι ερωτευμένος μαζί σου άνθρωπος. Έλα ρε Άλεξη, τι λάλλεις τώρα? Πού πας τώρα, εφικτικές? Όχι, πάω μέσα. Θα μου πεις γεια. Αφού είπες ενάρτης. Εντάξει, τώρα ήρθε ο κύριος Νικολαίδης, δεν πειράζει, άλλη φορά. Ανά, η πρόταση που σου έκανα ισχύει. Περιμένω απάντηση. Το χαμόγελο της ελπίδας του εδώ. Ρε Ανά, ρε πέ μου κάτι. Καλή, κύριε Νίκο. Καλή. Όχι καλή. Θα σε ξεπεράσει. Μακάρι. Αλλά μεν το λαλείς μπροστά τη. Γιατί? Για να μην αποθείς. Δεν αφώνεται το μωρό. Άστι. Πρέπει να την ενθαρρύνουμε κάπου-κάπου. Κάπου-κάπου, παπά. Μα γράφει υπέροχα. Έχει ταλέντο. Θα μου γίνει συγγραφέα. Συγγραφέας. Ναι, αφού ο παππού σου δεν τα κατάφερε. Το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει η Ιωάννα είναι εκείνο της γιαγιάς της. Τραγουδά τόσο υπέροχα που αποκλείεται να γίνει οτιδήποτε άλλο εκτός του τραγουδίστρια. Εγώ θέλω να γίνω αρχιτέκτονας. Αρχιτέκτονας? Είναι ωραίο να μπορείς να σχεδιάσεις ένα σπίτι, ένα μεγάλο κτίριο, μια γέφυρα. Είναι πολύ σπουδαίο. Φαίνεται ότι έχουμε πολλά ταλέντα. Τι θα κάνουμε? Ό,τι θέλει. Σε αυτό δεν θα την επηρεάσει κανένας. Άντε μωρό μου, πήγαινε μέσα να διαβάσεις και έχεις καιρό να σου πει να το σκεφτείς. Εφτιάβασα. Μα πότε? Όσον ήσουν έξω με τον Αλέξη. Ιωάννα, μισή ώρα ήμουν έξω με τον Αλέξη. Μια ώρα, μαμά, δεν το καταλαβες. Λοιπόν, Ιωάννα μου, θα είσαι η βοηθός μου, ε? Τώρα που θα μένω στο σπίτι, για να μην νιώθω άσχημα που είμαι συνταξιούχος, θα αρχίσω να γράφω ακόμα ένα βιβλίο, ε? Αλήθεια, παππού μου, εγώ τι θα κάνω? Θα με βοηθάς, θα μου λες τις ιδέες. Τι βιβλίο θα είναι? Τούτο θα το δούμε.
κάνω διάφορες σκέψεις. Θέλεις να είσαι εσύ βοηθός μου, γιατί θα γράψω κι εγώ ένα παραμύθι. Γιατί γελάτε? Γιατί ο παππούς σου από συγγραφέας θα γίνει βοηθός συγγραφέα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να γίνω βοηθός της Ιωάννας. Με μεγάλη μου χαρά. Πολύ ωραία, βοηθέ μου. Πότε αρχίζουμε? Τώρα αμέσως. Έλα, πάμε. Τέλεια. Θα μου τη χαλάσετε όλη που γυρώ. Γιατί τι είμαι ρε μάμα για να χαλάσω? Το γλυκό του κυρίου Νίκου έβαλαμε το στο ψυγείο. Έρχεται το γλυκό του κυρίου Νίκου. Μπράβο, Ελεγκού μου. Πολλά ωραία, Ελεγκού μου. Να, Μαριάννα μου, έφερε το γλυκό ο άνθρωπος να με το φάμε. Φάει κι εσύ κανένα βούκο, να βάλεις κανένα δράμι. Τι θα σας καμουλούς? Τίποτε, άτε. Ένα γλυκό την εβδομάδα δικαιούσε το κι εσύ. Την εβδομάδα, ενώ την ημέρα. Ευτυχώς που σε έχω και σέναν, κύριε Νίκο, ιδαλλιώς γλυκό θα έτρωα όχι μια φορά την εβδομάδα, αλλά μια φορά το μήνα. Άντε, άντε! Δεν φάσε τίποτα, αγάπη μου. Αχ, μαμά, έκαιρσες η θεία Κατερίνα να την πιάσεις πίσω. Άννα, θέλω να της μιλήσω κι εγώ, Εντάξει, παπά μου. Τέλειο το γλυκό σου, κύριε Νίκο. Όπως πάντα. Αγάπη μου, είπε μου η Ιωάννα ότι ήσουν έξω με τον Αλέξη. Τι μου? Ήμουν. Ναι, πώς πάει η κατάσταση, προχωρά? Είπε να πάμε με τον κύριο Νίκο, την Αντιγόνη, μέσα η Ιωάννα και με τον παππού στο γραφείο. Τη Λάγια. Την αγάπη μου. Έχεις την αγάπη όλων. Ναι, κατάλαβα. Και την δική μου. Ανεπροχώρησε η κατάσταση, είπε μου με ένα ναι ή ένα όι. Και ναι και όι. Αμάρε, Άννα. Εσύ τι καμνείς? Ψάχνω ακόμα για διαμέρισμα, αλλά νομίζω ότι είμαι κοντά. Αφήνω σε χτυπού μου. Ποιος σου χτύπα? Να πάω να δω ένα διαμέρισμα, να τη μιλούμε μετά. Ναι. Αυτά. Εκεί. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Σημαίνει κάτι? Όχι, απλώς... Συγχωρείτε. Δεν έχω ψηλά. Δεν πειράζει, μια άλλη φορά. Μήπως κρυώνετε? Όχι. Μήπως νιστάζετε? Συμβαίνει κάτι? Πολλά.